Στο στούντιο έχω έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, τον κύριο Μαντά. Κύριο Μαντά, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να τιμούν τους ήρωες της Κύπρου και είστε ένας από αυτούς. Μπορεί να μην είστε από τους μπροστάριδες που έδειχναν οι τηλεοράσεις και εξαπατούσαν κάποιοι τον κόσμο, διότι έχει προηγηθεί και ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ του Χρήστου του Ζημιανίτη στο «Έτσι θαύτηκε η Κύπρος». Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε να ακούτε τον Τζον Κέρι να λέει μετά από 42 χρόνια ότι ήταν εισβολή τελικά. Το είπε στην επίσκεψη που έκανε στον Πούτιν. Κάπως μου φαίνεται περίεργο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Με χρονοκαθυστέρηση 42 χρόνων όμως, έτσι. Ναι. 42 χρόνια περάσανε για να πει μία κουβέντα. Να παραδεχθούν ότι πρόκειται για εισβολή, έτσι. Την επόμενη μέρα, ένα μήνα, δύο. Γιατί δεν ανοίγνει το φάκελο της Κύπρου. Να ανοίξουν το φάκελο της Κύπρου, να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι, γιατί είναι ακόμα ζώντες, αλλά περιμένουν να πεθάνουμε εμείς οι Ελληνικαροί. Πάντως οι Έλληνες του σήμερα τιμούν τους πεσόντες του 1974. Δεν νομίζω όλοι. Αλλά γιατί... δεν νομίζω ότι τους χρειάζεστε κιόλους. Όχι. Όσοι πιστεύουν πραγματικά το κάνουν. Τους υπόλοιπους τι να τους κάνετε, να σας κοροϊδεύουν. Φέραμε έξι, να σου πω κύριε Στυριόπουλε, καταρχήν ξέχασα να πω το ηρωικό κανάλι που μας βγαίνει πρώτος. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι. Δεν χρειάζεται, πάμε παρακάτω. Είναι εντολή των Ελδικαριών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποχρέωσή μας. Λοιπόν, υποχρέωσή μας. Είναι το μοναδικό κανάλι που μας βγάζετε. Υποχρέωσή μας λέμε κύριε Μαντά, πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχήν πρώτον και κυριότερο είναι γιατί ενώ είπαν ότι μετά από 42 χρόνια μας έκαναν αναγνώριση, γιατί δεν λέγανε στους 42 χρόνια που πιάσαν τους εχμαλώτους, δουλέψαν 32 χρόνια και έχω τώρα ένα επίσημο χαρτί που γράφα πάνω πριν 15 μέρες, ναι. Άκουγα τυχόν, γιατί ξέρω λίγα τουρκικά και άκουγα κάποιον δημοσιογράφο εδώ την εφημερίδα την Αφρικα. Αυτό εδώ. Μάλιστα. Δουλέψανε. Πρωτοφανής τουρκική θηριωδία. Ναι. Μάλιστα. Δουλέψανε 32 χρόνια, σκάψαν οι άνθρωποι, οι εχμάλωτοι 3.500 και στο τέλος τι σκεφτήκαν να κάνε οι απάνθρωποι οι Τούρκοι. Τους είδα, τους γνώρισα από κοντά και ξέρω. Αλλά δεν περίμεναν να ακούσουν τα αυτιά από τον Μπαϊράκ πρώτο του τουρκικό σταθμό και μετά από το ΡΙΚ, το ραδιοφωνικό σταθμό. Και μου το έστειλε μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό αυτό και θα μοιραστεί, το αφιβολάν αυτό θα μοιραστεί στις 24 Ιουλίου που θα είναι το μνημόσυνο η ώρα 11. Μάλιστα. Και πήρανε και τους στάψαν ζωντανούς. Ποιος το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Κύριε Στεριόπουλο, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να δώσετε το μήνυμά σας προς όσους έχουν μείνει πίσω. Για να κλείσουμε. Για πίσω, για τους ανθρώπους, λέω μόνο να έχουμε υγεία. Αλλά η πολιτεία δεν μας κοίταξε. Δεν ξέρω το γιατί. Ίσως είναι οι προδότες αυτοί που μας είπανε και περιμένε να φύγουμε ένας-ένας. Και εδώ έχω την πρόσκληση, είναι φέτος με πρωτοβολία των Ελδικαρίων, τον κύριο Δήμαρχο τον έχω ανεπιθύμητο για το μνημείο και τους αντιδημάρχους, λοιπόν, και θα κάνουμε το μνημόσυνο σιωπηλά, αθόρυβα. Και παρακαλώ τους Λαμνιώτες, μόνο τους Έλληνες, γιατί ανάμεσά μας έχουμε και κάποιοι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντά. Να είστε καλά.